Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκυριακό. Φυσικά με την εκπομπή γράφω σημαίνει διαβάζω. Σημερινό μας θέμα είναι η σχέση του ίντερνετ με το βιβλίο. Σαφώς το ίντερνετ βοηθά πάρα πολύ στην προβολή και τη διάδοση ενός βιβλίου. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Πόσο ωφελεί τον συγγραφέα, τον εκδότη, αλλά ακόμα και τον ίδιο τον αναγνώστη, η ανάγνωση ενός βιβλίου μέσα από το ίντερνετ? Για το θέμα αυτό μιλήσαμε με κάποιους ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή και με το βιβλίο αλλά και με το ίντερνετ. Η κυρία Ρεγκίνα Γονή είναι βιβλιοπόλης. Ας δούμε λοιπόν τι μας είπε. Πόσο έχει επηρεάσει σήμερα την πώληση των βιβλίων η ηλεκτρονική τους ανάγνωση από το ίντερνετ εννοώ? Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, την έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Το βιβλιοπωλείο μάλιστα από πολλές πλευρές, σε διάφορα πράγματα που πουλάει. Τώρα ήρθε και το ίντερνετ για να τελειώσει αυτό που έχουν αρχίσει βιβλιοπόλες. Ο φυσικός χώρος του βιβλίου πιστεύω ότι πρέπει να είναι πάντα το βιβλιοπωλείο. Να έρχεται το παιδί με τους γονείς, οι γονείς, να πιάνουν το βιβλίο, να το μυρίζουν, να το ξεφυλίζουν, να το βλέπουν, να βλέπουν τα χρώματά του, την αφή του, να βλέπουν από το περιεχόμενο το πίσω αν τους αρέσει ή όχι και να έχουν μια άμεση επαφή. Τώρα αυτό στο ίντερνετ, τα κομμάτια, τα αποσπάσματα που δεν ξέρεις τι θα σου βγει, τι θα διαβάσεις, να το κατεβάσεις, να μην έχεις μια γνώμη προσωπική από τον ίδιο το βιβλιοπόλη που θα σου συστήσει κάτι καλό, κάτι συγκεκριμένο, για μένα είναι απαράδεκτο. Δεν έπρεπε να υπάρχει καθόλου καν. Άσχετα από τη δουλειά που χάνουμε σαν βιβλιοπωλεία, χάνει και την επαφή ο πελάτης και ο αναγνώστης με το φύλλο, με το βιβλίο. Για εμάς τα βιβλιοπωλεία βέβαια είναι μεγάλη, πώς να το πω τώρα, ζημιά, γιατί και εμείς οικογένειες έχουμε, 20 οικογένειες ζούμε, υπαλλήλους έχουμε, πληρώνουμε την εφορία μας κανονικά και όλο αυτό μαζί με όλα τα άλλα που συμβαίνουν στον χώρο του βιβλιοπωλείου και στον χώρο του βιβλίου, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά όμως, το ίντερνετ δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ένα εύκολο, γρήγορο και ανέξοδο τρόπο να προβάλλουμε και να διαφημίσουμε τα βιβλία μας ή ακόμα και την επιχείρησή μας ως βιβλιοπωλείο? Να τα προβάλλουμε ίσως. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι διαφήμισης που εγώ τους επιλέγω. Το ίντερνετ όμως είναι σχεδόν ανέξοδο. Ναι, είναι ανέξοδο και απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο και ειδικά νέα παιδιά που έχουν πλημμυρίσει το ίντερνετ και το διαδίκτυο και συμφωνώ σε κάποια διαφήμιση. Όχι όμως, εδώ λέμε τα παιδιά μας πώς να τα ξεκολλήσουμε από το ίντερνετ, όχι να τους βάλουμε μέσα και τη λογοτεχνία να στραβώνονται μπροστά σε ένα ίντερνετ και κακό για τα μάτια τους το κάτω-κάτω είναι και δεν έχεις αυτή την άμεση επαφή με το βιβλίο, αυτή τη σχέση. Εγώ πιστεύω ότι η σχέση του βιβλίου με τον πελάτη πρέπει να είναι σχέση ερωτική, είναι το ιδανικό. Δεν γίνεται να είναι σχέση απρόσωπη μέσα από ένα κουτί. Άλλο να μπούμε να μιλάμε στο YouTube με τους φίλους μας και άλλο να ενημερωνόμαστε ίσως για κάποια πράγματα και άλλο να έχουμε το βιβλίο στα χέρια μας, να το πάρουμε στον καναπέ μας, στο κρεβάτι μας και όπου εμείς γουστάρουμε, να το ξεφυλίσουμε όπως θέλουμε, να βάλουμε το σελιδοδείχτη μας μέσα. Είναι τελείως διαφορετικό. Για τους συγγραφείς όμως, για πολλούς συγγραφείς, είναι ο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να μεταδώσεις αυτά που έχεις γράψει. Που έχεις γράψει. Για τον συγγραφέα μιλάω, έτσι. Ναι, εντάξει, λογικό. Σίγουρα μέσα στο ίντερνετ μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Θα μπορούσε να βάλει κάποια καλά αποσπάσματα του βιβλίου του. Έχω εγώ πελάτες που έχουν διαβάσει αποσπάσματα από το ίντερνετ και έρχονται και μου ζητάνε το βιβλίο. Γιατί τους άρεσε το απόσπασμα και θέλουν να το έχουν στη βιβλιοθήκη τους. Θέλουν να το πιάσουν στα χέρια τους, θέλουν να το διαβάσουν. Δεν είναι ανάγκη να μπαίνει όλο το βιβλίο. Μία σωστή διαφήμιση ως εκεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Και στον ίδιο το συγγραφέα, αν εγώ έχω στη βιβλιοθήκη μου κάποιους παλιούς κλασικούς, κάποια στιγμή θα γίνουν και αυτοί
ένα μέρος της βιβλιοθήκης του κοινού. Ενώ μέσα από το ίντερνετ θα χαθούν, θα εξαφανιστούν. Δεν θα μείνει το χειρογραφό τους, δεν θα μείνει η γραφή τους, το στυλ τους. Αυτό θα χαθεί. Θα είναι φέτος της μόδας, του χρόνου θα εξαφανιστεί. Ένα βιβλίο καλό στο ράφι σου, μετά από ένα χρόνο, από δύο, θα το ξαναπιάσει στα χέρια σου, θα το ξαναξεφυλίσεις. Είναι και το καμάρι σου, αν είναι καλό το βιβλίο. Αξίζει να είναι στα ράφια, να είναι στη βιβλιοθήκη μας, όχι μέσα στο ίντερνετ. Και επιβεβαιώνει τη διαχρονική του αξία, εάν και εφόσον είναι. Κλασικότητα του συγγραφείς και πολύ καλούς και Έλληνες και ξένους. Τους έχουμε στα ράφια μας και καμαρώνουμε που έχουμε τις σειρές τους, τις ποιητικές τους συλλογές και χίλια δυο ό,τι αρέσει στον καθένα. Και δεν είναι μόνο το ίντερνετ. Τα βιβλιοπωλεία αυτή τη στιγμή, ειδικά τώρα το Σεπτέμβρη που θέλουν να έχουν λίγο δουλειά και να δουλεύουν, εκτός από τα είδη τους πουλούνται παντού, έχουμε τώρα και το φαινόμενο τα βιβλία των αγγλικών και κάποιων λογοτεχνικών να πουλούνται μέσα από φροντιστήρια, μέσα από μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, μέσα από μεγάλα κέντρα, τα οποία αντί να αφήσουν το περιθώριο του κέρδους στο βιβλιοπωλείο, πάνε και το δίνουν στα φροντιστήρια που δεν είναι η δουλειά τους να πουλάνε βιβλία ή στο ιδιωτικό το σχολείο που πάλι δεν είναι η δουλειά του να πουλάει βιβλία. Ένα πολύ μικρό ποσοστό κέρδους βγάζει από τα βιβλία των Αγγλικών το βιβλιοπωλείο με τις εκτόσεις που αναγκάζεται να κάνει και παρόλα αυτά η εκδοτική οίκη σε συνεννόηση με αυτούς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, κοιτάνε να τοποσοβήσουν και αυτό από το βιβλιοπωλείο. Δεν είναι αποθήκη το βιβλιοπωλείο που μπορεί να εξαλειφθεί για να μην υπάρχει περιθώριο κέρδους για μεσάζοντες. Το βιβλιοπωλείο είναι ο χώρος του βιβλίου. Το λέω και θα το φωνάζω. Εδώ πρέπει να διακινείται πάντα χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις. Τα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια δεν έχουν κανένα λόγο και καμία δουλειά να πουλάνε τα βιβλία μέσα στα σχολεία τους και μέσα στα φροντιστήριά τους. Πώς νομίζω ότι μπορεί να προστατευτεί το βιβλιοπωλείο από τέτοιους είδους παρεμβάσεις, να πούμε? Κοίταξε, νόμοι υπάρχουν και πάντα δηλαδή, υπήρχαν. Δηλαδή είναι αλλά παράνομο είναι αυτό? Είναι παράνομο. Είναι παράνομο να διακινούνται τα σχολεία, είτε μέσα, τα βιβλία είτε μέσα στα σχολεία, τα ιδιωτικά, είτε μέσα στα φροντιστήρια. Είναι παράνομο. Δεν είναι η δουλειά τους. Αλλά υπάρχουν πάντα τα κολπάκια και τα τρίκ που περνάει όλο αυτό το σύστημα. Φταίνε βέβαια και οι εκδότες. Οι μεγαλοεκδότες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, κάνουν δώρα πίνακες διαδραστικούς στα σχολεία, δεν ξέρω τι άλλα δώρα τους κάνουν και αναγκάζονται τα σχολεία να πουλάνε μέσα τα βιβλία. Που για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ο καθένας πρέπει να είναι στο είδος του. Δεν μπορεί να ανακατεύουμε τα πάντα μαζί. Αυτά. Ο εκδότης, κύριος Βαγγέλης Μουρίκης, έχει και αυτός τις δικές του απόψεις. Ας τον δούμε και ας τον ακούσουμε. Νομίζω ότι και αυτό οδηγεί τους εκδότες εδώ στην Ελλάδα ακόμη να βγάζουν τα παλιότερα βιβλία τους στο ίντερνετ, να ανεβάζουν δηλαδή και για να μπορεί να τα διαβάσει κάποιος. Βεβαίως και επηρεάζει. Σαφώς και επηρεάζει. Εμείς που βγάζουμε βιβλία, τα βγάζουμε γιατί μας αρέσει να μυρίζουμε το βιβλίο, το νιώθουμε το χαρτί, όλο αυτό. Και σαφώς προτιμάμε να αγοράζει κάποιος ένα βιβλίο παρά να το κατεβάζει. Αλλά ζούμε σε μια εποχή τρομακτικής ταχύτητας πια αλλαγών. Όπως και πέρα από το ότι υπάρχουν πια πολύ μεγάλες ομάδες ανθρώπων εξοικειωμένων εξαιρετικά με το ίντερνετ και που προτιμάνε αυτό τον τρόπο επικοινωνίας ή πληροφόρησης ή οτιδήποτε, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν δυνατότητα να κατέβουν να αγοράσουν ένα βιβλίο, οικονομικά ή από χρόνο ή από διάθεση ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Οπότε τελικά το βλέπω σαν συνολικά σαν κάτι πάρα πολύ θετικό. Όλο αυτό. Τώρα το αν αργότερα θα βγάλουμε και νέα βιβλία αμοιβώς και μόνο για το ίντερνετ ή άρτη εκδοθέντα να ανεβαίνουν και στο ίντερνετ, δεν το γνωρίζω, δεν νομίζω ότι θα γίνει εύκολο αυτό. Και άσχετα εγώ προσωπικά δεν προτιμώ να διαβάζω το βιβλίο παρά να το κουμπάω, να το νιώθω, να το μυρίζω παρά να το διαβάζω σε μια οθόνη. Επομένως, η άποψή σου για την συνεργασία σε εισαγωγικά ίντερνετ, εκδότη, βιβλίου, συγγραφέα είναι θετική. Ναι. Ωραία. Αφήστε που σαφώς γνωστοποιείται σε πολύ περισσότερο κόσμο ένα βιβλίο. Σαφώς δεν κατεβαίνουν όλοι
οι άνθρωποι σε ένα βιβλιοπωλείο να διαλέξουν ένα βιβλίο. Αλίμονο, δεν είναι. Και δεν είναι όντως. Ούτε καν οι αμιγώς αναγνώστες δεν κατεβαίνουν συχνά πια να αγοράσουν ένα βιβλίο. Όχι λόγω κρίσης, γενικά είναι τα πράγματα πιο πολύπλοκα πια στη ζωή μας. Πιο γρήγορα, πιο απαιτητικά και ό,τι άλλο μας κρατάει κλειδωμένους. Για να διευκρινίσω κάτι, όλο αυτό το ότι εγώ προσωπικώς εκτιμώ πάρα πολύ το χαρτί, το τυπωμένο βιβλίο και το θέλω να το, και να το βλέπω, και δεν είναι μόνο το βλέπεις, αλλά όταν το έχεις στη βιβλιοθήκη σου, το ξαναδιαβάσεις αργά ή γρήγορα, θα κάνεις ένα πάρα πολύ όμορφο δώρο. Έχοντας ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη σου. Το οποίο σε τελευταία ανάλυση, το οποιοδήποτε βιβλίο εκτιμώ στον κόσμο, ανοίγει μυαλό. Δεν είναι κακό. Δεν κάνει κακό, δεν κάνει καλό. Ανεξάρτητα λοιπόν την προσωπική μου θέση απέναντι στο βιβλίο, δεν μπορώ να αρνηθώ τη δυναμική που προσφέρει πια το ίντερνετ και σε ανθρώπους που δεν. Θα χαιρόμουν να ήταν και ακουστικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να διαβάσουν. Δεν βλέπουν να διαβάσουν. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να ήταν ακουστικά τα βιβλία στο ίντερνετ. Καλά, αυτό συμβαίνει. Παράδειο, στο Φάρο Τυφλών υπάρχει ακουστική βιβλιοθήκη και κυκλοφορούν και κάποια τέτοια βιβλία. Ένα άλλο που είναι στα σύν του βιβλίου, του φυσικού βιβλίου, είναι το ότι ο αναγνώστης έχει την ευχαίρεια να το διαβάσει ό,τι ώρα θέλει, όπου και αν βρίσκεται. Το παίρνει μαζί του στην παραλία, στο βουνό, στη δουλειά, ακόμα. Και το πρωί που πηγαίνει να κάνει την τουαλέτα του έχει την ευχαίρεια να το διαβάσει. Αυτό πώς το βλέπεις? Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφοροποίηση με το. Γιατί μικρά αυτά τα ηλεκτρονικά λάπτοπ, πώς λέγονται, ούτε. Δεν έχω πάρει και δεν γνωρίζω πώς λέγονται. Ας πούμε, άκουσα από άνθρωπο, συζητώντας για το θέμα, ότι το προτιμώ αυτό, διότι το βράδυ, ας πούμε, διαβάζοντάς το, δεν ξυπνάω τη γυναίκα μου δίπλα. Δεν την ενοχλεί το φως, δεν κάνω θόρυβο με το φίλο. Δηλαδή, εντάξει, είναι θέμα ίσως. Εκτιμώ ότι είναι μόνο θέμα αισθητικής και τι αρέσει το καθένας. Σας λέω, εγώ αρέσκομαι να έχω το βιβλίο στο χέρι μου, να το μυρίζω, να το διαβάζω, να το κουμπάω, να το βλέπω το χαρτί, τα γράμματα, να παίζω με τα γράμματα, όλο αυτό. Αλλά ο άλλος το αρέσει να. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, αλλά θα υπάρχει και η κατάλληλη απάντηση. Το θέμα της, σε εισαγωγικά, να βάλω τη λέξη, της υποκλοπής του βιβλίου από το ίντερνετ. Ναι. Πόσο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παρουσία του στο διαδίκτυο? Νομίζω ότι έχω καταλήξει να γίνομαι υπερασπιστής του ιντερνετικού βιβλίου, αλλά τελικά θα σας πω και άλλο παράδειγμα εναντίον ημών των βιβλιοπωλών. Έχουν μπει υπεράριθμοι άνθρωποι εδώ μέσα και μου ζητούσαν να βγάλουν φωτοτυπή για ένα βιβλίο ή σελίδες ενός βιβλίου. Το οποίο ξέρανε εκ γνώση τους ότι απαγορεύεται, δεν είναι. Και εν προκειμένου δεν κάτι που θα έκανα εγώ. Δηλαδή, πουλώντας βιβλία να βάλω αυτοτυπή ένα βιβλίο να το δώσω. Άρα τελικά η όποια υποκλοπή δεν εμποδίζεται από την ύπαρξη ενός χαρτιού ή από την. Διευκολύνεται από την ύπαρξη μιας οθόνης, ας πούμε. Άλλωστε, για να κατέβει ένα βιβλίο από ό,τι ξέρω να το διαβάσει κάποιος χριστιανός, πρέπει να πληρώσει ένα πολύ μικρό έστω αντίτιμο. Τώρα, το αν το τυπώσει και το μοιράσει άλλους 100 φίλους του. Μάλλον πιο μεγάλο το κόστος από τον αγόραζε. Αν μιλήσω αμιγώς επαγγελματικά, θα καταργιόμουν να το ανέβασμα βιβλίων στο ίντερνετ. Εννοείται, γι' όλα. Σαφώς ζουν πάρα πολύ. Όπως ίσως κάποιοι ζουν και από το ανέβασμα βιβλίων στο ίντερνετ. Κάποιοι άνθρωποι έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα να το κάνουν. Αλλά σαφώς είναι πολύ λιγότεροι από το να εκτυπωθεί ένα βιβλίο και να περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό τόσα χρόνια πόσο μας επέτρεψε το να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή, αν το βάλουμε κάτω, ακόμη και τα σούπερ μάρκετ έχουν πια μέσω ίντερνετ πωλήσεις, που σημαίνει μείωση προσωπικού στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Έτσι δεν είναι, λογικά δηλαδή, πια μειώνουμε το προσωπικό, αφού δίνουμε ή προσλαμβάνουμε ένα τηλεφορτηγατζή παραπάνω για να μας πηγαίνει ένα delivery παραπάνω για να μας πηγαίνει τα πράγματα. Ή με το delivery που αγοράζουμε από το σουλετζίδικο, α πούμε. Πόσες θέσεις εργασίας μπορεί να κατήργει. Σαφώς έχεις δίκιο, είναι πάρα πολύ διαφορετικό το φαινόμενο του βιβλίου. Αλλά προσωπική μου θέση είναι το ίντερνετ εξορισμού εξοβελίζει τον πολιτισμό. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο πληροφόρησης, αλλά άλλο πληροφόρηση, άλλο πολιτισμός. Δεδομένου δε ότι τη λέξη αυτή πολιτισμός την εκλαμβάνει ο καθής όσο νομίζει, ας πούμε, κυκλοφορούν άπειρα προϊόντα σε αυτό το πράγμα που λέμε ίντερνετ πια. Λοιπόν, είμαι αντίθετος προσωπικά πάρα πολύ με το ίντερνετ, με αυτή τη λογική, κατά πόσον το να προάγει ή υποσκάπτει τον πολιτισμό. Τον υποσκάπτει, ναι. Τα μάλα, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν μπορώ να τα αλλάξω όμως αυτό. Εκείνο που μπορώ να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω προσωπικό στο ίντερνετ
για πράγματα και με πράγματα τα οποία θα ήταν αξιόλογα. Αυτό είναι η μόνη μου, θεωρώ, προσωπική παρέμβαση που μπορώ να κάνω σε αυτό το παιχνίδι. Δεδομένου ότι με ενδιαφέρει το βιβλίο του Καλόνα που φτάσει και στην Αυστραλία και στην Αλάσκα, παντού. Και αυτό με βοηθάει επειδή δεν με βοηθάει η προσωπική μου παρουσία στην Αυστραλία, στην Αλάσκα ή ο πολιτισμό, α πούμε, παράδειγμα, αν είχαμε ένα τέτοιο πολιτή. Για μια μεγάλη κουβέντα το ίδρυμα. Προσωπικό θεωρώ μια λέλαπα. Έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι σου έχουν πει. Είδα ένα βιβλίο στο ίντερνετ. Το καθημερινά συνέχεια. Δεκάδες, εκατοντάδες. Και αυτό είναι. Καθημερινά. Όπως το έχω ακούσει σε ένα σταθμό, όπως το έχω δει στην τηλεόραση, βεβαίως. Μάλιστα. Τα βιβλία δεν που διαφημίζονται στην τηλεόραση κυρίως οι πίνα, κάνουν θράψη. Θα αποφάσιζες ως εκδότης να εκδώσεις αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά βιβλία? Όχι. Τουλάχιστον τώρα, αυτή τη στιγμή, μπορώ να απαντήσω κάθετα όχι. Για ποιο λόγο? Για όλα αυτά που είπαμε, όχι, ή υπάρχουν γι' αυτό, κάποια άλλη ενδιασμή? Γι' αυτό, γιατί εγώ είμαι. Πιθανότητα έκανα αυτή τη δουλειά γιατί μ' άρεσε να έχω το βιβλίο, να το βλέπω και να το κουμπάω. Πρώτον. Δεύτερον, εάν τολμούσα να κάνω μια πρόβλεψη, όσο και να αλλάξει αυτή η ανθρωπότητα, αυτή η γλύκα που νιώθεις διαβάζοντας ένα βιβλίο και αισθανόμενος, γιατί όταν διαβάζουμε ή κάνουμε μια οποιαδήποτε πράξη στη ζωή μας, δεν συμμετέχει μια αίσθηση μόνο. Δεν τη διαβάζω και βλέπω, άρα παίζω με την όραση, διαβάζει η όρασή μου τις λεξούλες που έγραψε κάποιος ευφυής ή όχι λεξούλες. Είναι, το ακουμπάω, το μυρίζω, το ακούω γυρνώντας τη σελίδα. Είναι όλα μαζί. Αυτή λοιπόν την ανάγκη μου, που πιστεύω ότι έχουμε όλοι οι άνθρωποι την ανάγκη, να ικανοποιούνται όλες οι αισθήσεις μας, δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει ποτέ σε αυτή την ανθρωπότητα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ποτέ θα υπερκεράσει η τοποθέτηση στο ίντερνετ ενός κειμένου την έκδοσή του από κάποιον εκδότη σε χαρτί. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση αυτή καθ' αυτή, δηλαδή, ανεξάρτητα αν τώρα είμαι κάθετα αρνητικός στο να βγάλω ένα βιβλίο, τουλάχιστον μόνον στο ίντερνετ, δεν ξέρω στο μέλλον και σίγουρα ίσως να ξεκινούσα και εγώ με κάποιους τίτλους παλιούς, εξαντλημένους που θα έπρεπε να υπάρχουν κάπου. Του δίνει μια δεύτερη ζωή, είναι η αλήθεια, ενός παλιού βιβλίου, η ύπαρξή του στο ίντερνετ. Επιπλέον, είναι άπειρες οι φορές που ψάχνω ένα βιβλίο να το βρω και χαίρομαι πάρα πολύ να το βρω. Ένα πολύ παλιό. Έτσι, υπάρχουν όντως κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι ανεβάζουν παλιά, πολύ παλιά βιβλία. Και τα βρίσκεις εκεί και χαίρομαι πάρα πολύ που τα βρίσκω. Το συνιστώ στον άνθρωπο να μπει να το βρει μόνος του μετά τον που με έχει ρωτήσει για αυτό το βιβλίο. Και πιστεύω ότι κάνει καλό. Άρα ίσως και εγώ στο μέλλον να το κάνω. Για τώρα όχι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι ή να προσθέσεις κάτι σχετικά με την σχέση του βιβλίου ως φυσικό προϊόν και ως προϊόν διαδικτυακό. Θες να προσθέσεις κάτι? Κάτι άλλο σου έρχεται στο μυαλό? Όχι. Εν κατακλείδη, ο παρονομαστής και των δύο τρόπων ανάγνωσης, έτσι, η παραγωγής, η πώλησης βιβλίου ή ανάγνωσης, είναι κοινός. Είναι το κέρδος που έχει ένας άνθρωπος διαβάζοντας ένα βιβλίο. Το ότι θα μειωθούν τα προσωπικά μου ως εκδότη και βιβλιοπόλου κέρδη, ίσως από την τοποθέτησή του στο ίντερνετ, ίσως στο βάθος του χρόνου είναι αμεληταίο. Ίσως. Πάρα πολύ χρήσιμο, πολύ αξιόλογο πράγμα, αλλά ίσως στο βάθος του χρόνου είναι αμεληταίο. Δεδομένου ότι σαφώς είμαστε αναγνώστες πρώτα, και αυτό μας ενδιαφέρει, να διαβάζουμε ένα βιβλίο, ίσως να μην έχει τελικά στο τέλος σημασία πώς θα το διαβάζουμε αυτό το βιβλίο. Μια ερώτηση της τελευταίας στιγμής που μου ήρθε στο μυαλό. Το κόστος της έκδοσης ενός φυσικού βιβλίου σαφώς και είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι το κόστος της έκδοσης, σε εισαγωγικά, ενός διαδικτυακού βιβλίου. Ναι. Αυτό παίζει ρόλο? Έχει σημασία, πρέπει να έχει σημασία για τον εκδότη? Μα έχει, φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι πια βγάζουν, αν βγάζουν μόνο στο ίντερνετ βιβλία, εννοώ, έτσι. Εννοείται. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Ναι, αλλά είναι και μικρότερη η αμοιβή του βιβλίου, έτσι. Δηλαδή, ναι, η πώλησή του είναι και μικρότερη. Θέλω να πω αν υπάρχει μια ευθεία γραμμή παράλληλη όσον αφορά έξοδα-έσοδα ενός βιβλίου, είτε φυσικού είναι αυτό, είτε διαδικτυακό. Λέω, δηλαδή, για παράδειγμα, αν ένα βιβλίο φυσικό σου στοιχίζει 3 ευρώ. Για να το εκδώσεις και το πλάσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, 6,
στο ίντερνετ θα σου στοιχίσει ένα ευρώ και θα το πουλήσει δύο. Υπάρχει αυτός ο παραλληλισμός, μπορούμε να το πούμε έτσι. Μπορούμε, δεν έχω προσωπική εμπειρία έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι για να το κάνουν σαφώς υπάρχει ένα κέρδος για τον εκδότη. Και πρέπει να υπάρχει για τον εκδότη και για τον βιβλιοπόλη ένα κέρδος. Είναι... Για τον συγγραφέα. Για τον συγγραφέα, ναι. Για όλους πάει. Είναι αλυσίδα αυτό το πράγμα. Είναι ένας πληρώνει τον άλλον. Για τον τυπογράφο, για τον άνθρωπο που έχει ανεβάσει το βιβλίο στο ίντερνετ, που έχει τυφλωθεί στην οθόνη μπροστά να κάνει αυτή τη δουλειά. Και πρέπει να υπάρχει ένα κέρδος. Για όνομα του Θεού. Αλλιώς δεν μπορείς να ξανακάνει άλλο βιβλίο ή να ξανακάνει αυτή την πορεία. Δεν το έχω κάνει. Η αλήθεια είναι δεν γνωρίζω καθόλου το κόστος ανεβάσματος. Υπάρχει, είναι κάποιες ειδικές συμφωνίες με τους σερβέρς κτλ. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς, πόσο είναι αυτό το κόστος. Αφού όμως πρέπει να είναι πάρα πολύ μικρό για να βγαίνει ένα βιβλίο στην τιμή του ενός ευρώ, ας πούμε, που έχω δει κάτι παλιές εκδόσεις. Και σαφώς καλά κάνει ο εκδότης ή αυτός που ανεβάζει ένα βιβλίο να προσδοκάσει ένα κέρδος. Ναι, σαφώς υπάρχει μια σέρχη, πρέπει να υπάρχει. Για μένα, εγώ είμαι παδός ότι πρέπει να υπάρχει. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Και μαζί με εμένα ο τυπογράφος, παράδειγμα, ο συγγραφέας, ο επιμελητής, όλοι αυτοί που ασχολούμαστε με το βιβλίο. Δεν ξέρω αν κάλυψα την ερώτηση. Να χαρά. Μήπως δεν την ακολουθεί. Λοιπόν. Αλλά ας πούμε, ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα ως απάντηση. Δεν σας κάνει εντύπωση το πόσο πολλά βιβλία βγαίνουν στην Ελλάδα? Πάρα πολλά. Με αυτή τη λογική, αν το βάλουμε κάτω, επειδή σαφώς δεν πουλάνε όλα αυτά τα βιβλία, δεν αγοράζονται όλα αυτά τα λέξη πουλάνε, μπορεί να ακούγεται χαζή ή τρελή, δεν αγοράζονται όλα αυτά τα βιβλία. Αυτό μένα μου δείχνει κάτι, ότι ο Έλληνας και διψάει να εκφραστεί και να εκφράσει μέσω του γραπτού λόγου και διψάει να διαβάσει γραπτό λόγο. Πιστεύω ότι πάντα θα βγαίνουν βιβλία, πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν αναγνώστες. Βλέπω το αναγνωστικό κοινό να έχει υπεραυξηθεί, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό που λέω, να έχει υπεραυξηθεί από το πιο απλό βιβλίο που θα πάρουμε, που παίρνουν κάποιοι διακοπές στην παραλία να διαβάσουν, που είναι ένα απλό ανάγνωσμα χαλάρωσης και είναι πολύ όμορφο αυτό. Μέχρι το πολύ, πολύ σύνθετο δοκίμιο, ας πούμε, που εκδίδεται, υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραγωγή, γιατί ακριβώς υπάρχει ένας κόσμος που διαβάζει πολύ βιβλίο. Και ακόμη από στατιστικές που ξέρω, που γνωρίζω, που έχω υπόψη μου, οργανισμών για το βιβλίο, ο Έλληνας ξοδεύει πολύ περισσότερα χρήματα για το βιβλίο του τον χρόνο παρά τη διασκέδασή του. Παρατηρώ τρομακτική αύξηση εκδόσεων. Πάρα πολλούς ανθρώπους που έρχονται και μου φέρνουν βιβλία. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο εμφανίζεται ότι έχω γράψει ένα βιβλίο, δες το, ας πούμε. Πάρα πολλοί αναγνώστες, πάρα πολλή αύξηση των αναγνώστων και σε πολύ ειδικά θέματα και σε πολύ δύσκολα θέματα. Συνιστάς, αν συνιστάς, να διαβάζουν οι νέοι άνθρωποι ή τέλος πάντων όποιος δεν θέλει να διαβάσει ένα βιβλίο φυσικό ή ένα βιβλίο στο ίντερνετ? Όχι απλώς συνιστώ. Αν μπορούσα να το επιβάλλω, θα το επέβαλα. Σε εισαγωγικά η λέξη, έτσι για όνομα του Θεού. Να διαβάζουν φυσικά βιβλία, εννοείται. Αφού όχι ως εκδότης, ως αναγνώστης, είπα. Εγώ λατρεύω τη μυρωδιά, το αυτό που φαντάζομαι όλοι μας κι εσύ. Έτσι. Πάρα πολύ σκόλιο. Βεβαίως και να διαβάζω φυσικά βιβλία. Είναι άλλο. Το φαντασιώνεις αλλιώς. Το νιώθεις, το ζεις αλλιώς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που ήρθες. Να είσαι καλά και να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Ευχαριστώ. Και θα χαρώ να το πούμε ξανά. Βεβαίως. Άμεσα ενδιαφερόμενη και η συγγραφέας Κυριακή Αλεξοπούλου. Ας δούμε τι μας είπε. Βεβαίως και βοηθάει το ίντερνετ, γιατί με την προβολή που γίνεται των βιβλίων βοηθάει τον αναγνώστη, είτε από την περίληψη ενός βιβλίου να αγοράσει. Για την εμπορικότητα νομίζω είναι θετικό. Νομίζω ότι το βιβλίο πρέπει να διαβάζεται, να το έχεις στα χέρια σου και να το διαβάζεις. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αρνητική πλευρά, ναι, του ίντερνετ. Ναι. Είναι το βιβλίο, είναι ότι πρέπει να το έχεις, να υπάρχει πάντα στη βιβλιοθήκη σου, είναι το χαρτί, είναι τα πάντα. Μπορεί να το πάρεις μετά από πόσα χρόνια να το διαβάσεις, να υπάρχει πάντα εκεί,
είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ προσωπικά δεν έχω διαβάσει ποτέ μέσω ίντερνετ. Δεν νομίζω ότι ωφελεί κάπου. Ένα βιβλίο υπάρχει πάντα σε μια βιβλιοθήκη. Δεν χάνεται ποτέ. Ναι, βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο το να διαβάζεις μέσω ενός υπολογιστή και το ίδιο να το έχεις. Πόσο μάλλον για έναν συγγραφέα. Να βλέπεις το βιβλίο σου, αυτό που είπατε, το πόνημά σου, να το έχει ο άλλος στα χέρια του, να το ξεφυλίζει, από το να το διαβάζει μέσω ίντερνετ. Καμία σχέση. Όχι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ίσως επειδή είναι πιο οικονομικό, μάλλον το διαβάζει περισσότερο κόσμος μέσω ίντερνετ. Αυτό καταλαβαίνω. Μάλλον επειδή είναι πιο οικονομικό. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω. Δεν έχω διαβάσει ποτέ, για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Αλλά ακούω ότι είναι πιο οικονομικό μέσω ίντερνετ. Εμένα προσωπικά δεν θα με διέφερε, να πω την αλήθεια, να ένα δικό μου βιβλίο να έβγαινε στο ίντερνετ. Εντάξει, όσο και να, δεν ξέρω, ό,τι συμφέροντα και να είχα, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι θα προτιμούσα οι αναγνώστες, έστω αυτοί οι λίγοι που έχω μέχρι τώρα, να το διαβάζανε στα χέρια τους, να κρατάγανε το φυσικό μου βιβλίο στα χέρια τους, να το διαβάζαν έτσι, όπως είναι τώρα. Δεν θα το ήθελα μέσω ίντερνετ. Αν και πιστεύω ότι το ίντερνετ βοηθάει πολύ στην προβολή ενός βιβλίου, είναι όμως τελείως διαφορετικό από την ανάγνωση ενός βιβλίου. Εντάξει, η προβολή είναι διαφήμιση σίγουρα. Η ανάγνωση είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όχι, ανάγνωση που προτιμούμε κανονικά το βιβλίο, να το έχεις στα χέρια σου, εγώ τουλάχιστον να βλέπεις τη βιβλιοθήκη βιβλία. Ναι, σίγουρα, αν και θα με ενδιαφέρει να φτάσει σε περισσότερους αναγνώστες στο βιβλίο μου, εντάξει, κάποια στιγμή θα διαβαστεί, αν πεις το ίντερνετ, θα διαβαστεί και από το ίντερνετ. Αλλά σίγουρα θα προτιμούσα να το διαβάζουν σε βιβλίο. Ίσως το μεγαλύτερο όφελος από το ίντερνετ να το έχουν οι ποιητές. Γιατί ενώ είναι δύσκολη η έκδοση μιας ποιητικής συλλογής, εφόσον όλοι γνωρίζουμε ότι η εμπορικότητα αυτού του είδους των βιβλίων είναι πολύ χαμηλή, δίνεται η ευκαιρία λοιπόν στους ποιητές μέσα από το ίντερνετ να δείξουν τη δουλειά τους και να εισπράξουν όσα δεν μπορούν να εισπράξουν από την έκδοση μιας ποιητικής συλλογής. Διαβάζεις βιβλία στο ίντερνετ? Όχι, το αποφεύγω. Γιατί μου αρέσει να ακούω τον ήχο του χαρτιού, να έχω την αφή του χαρτιού και να... πιο χαλαρά. Ενώ σε έναν υπολογιστή πριν είσαι προσιλωμένη σαν ρομπότ. Εκεί και παρακολουθείς. Γι' αυτό. Τελευταία αφήσαμε την φιλαναγνώστρια, την κυρία Μαργαρίτα Ζαρκαδούλα, που σαφώς κάνει μία προέκταση στην τοποθέτησή της, όχι μόνο στη σχέση του βιβλίου με το ίντερνετ, αλλά θα έλεγα πολιτική και πολιτιστική. Ας την δούμε και ας την ακούσουμε. Προτιμώ το κλασικό βιβλίο από το ίντερνετ, γιατί το ίντερνετ στερεί από τον αναγνώστη το συναισθηματικό δέσιμο, γιατί δεν του δίνει τη δυνατότητα να προάγει τη σκέψη του, δεν του δίνει τη δυνατότητα να βρει τα πολιτιστικά και τα κοινωνικά στοιχεία μέσα από ένα βιβλίο και το σημαντικότερο, δεν μπορεί να έχει την επαφή της αφής του βιβλίου σαν υλικό, σαν οσμή, σαν εικόνα, σαν χρώμα και σαν αντικείμενο το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα έργο τέχνης ορισμένες φορές. Παράλληλα, θα ήθελα να τονίσω ότι το βιβλίο στην εποχή μας περνάει μεγάλη κρίση, είναι πολύ υποβαθμισμένο και θα πρέπει όλη η κοινωνία να φροντίσουμε, να το ανυψώσουμε και εμείς οι πολίτες σαν αναγνωστικό κοινό, αλλά και η εκδοτική οίκη μέσα από πολύ επιβεβλημένη και σωστή
προβολή να το δώσουν στον κόσμο σαν πιο λαϊκό προϊόν. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Να σας υπενθυμίσω ότι κλείνουμε πάντα με την βιογραφία σπουδαίων Ελλήνων λογοτεχνών. Για σήμερα, το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εκείνους οι οποίοι μου χορήγησαν το υλικό για την εκπομπή, για αυτά που θα ακολουθήσουν, που θα δείτε και θα ακούσετε. Φίλοι από το ίντερνετ, σκιαθήτες και μη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπου και αν σας βρίσκει το κακό, αδελφοί, όπου και να θολώνει ο νου σας, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννιέται το 1851 στη Σκιάθο, όπου περνάει όλη του την παιδική ηλικία. Τα εφηβικά του χρόνια μοιράζονται ανάμεσα στο νησί του, τη Χαλκίδα και τη Σκόπελο, όπου πηγαίνει στο σχολείο. Αργότερα οι σπουδές του τον αναγκάζουν να πάει στην Αθήνα. Η αγάπη του όμως για τη Σκιάθο είναι τόση που πηγαίνει εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτή η αγάπη διατρέχει το μεγαλύτερο μέρος του έργου του, τα σκιαθήτικα διηγήματά του. Μοιάζει η Σκιάθος να είναι ένα ολόκληρο μικρό σύμπαν. Η εναλλαγή τόπων και η λεπτομερής καταγραφή τους δίνουν στο νησί διαστάσεις υπήρου. Παράλληλα, η ιστορία, η θρύλη και τα αλλεπάλληλα πορτρέτα των κατοίκων φτιάχνουν έναν λογοτεχνικό κόσμο συμπαγή. Οι ήρωες τοποθετούνται μέσα στην καθημερινότητά τους, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση πραγματικότητας. Όταν είμεθα παιδιά, συνοδεύομεν πολλάκι τας μητέρας και τας θείας μας εις εκδρομάς, ανά τους αγρούς και τους ελαιώνας, η εξοχοτέρα των εκδρομών τούτων, ή το εις το κάστρον, την παλιά πόλη της νήσου, ερημωθήσαν μετά το 1821. Το φρούριον τούτο, ή το γιγαντιαίος βράχος, φυτρωμένος εκεί παρά το πέλαγος, προεκβολή της γης προς τον πόντον, ως να έδειχνε η ξηρά των γρόνθων εις την θάλασσαν και να την προεκάλει. Στοιχιά και νεράιδες μοιάζουν ωστόσο να κατοικούν σε όλες τις εξοχές του νησιού. Εις το κρύο πηγάδι πολλοί διηγούντο ότι είχον ειδεί να κάθεται πλησίον ένας αράπης με τη τσιμπούκα του. Διάφορα πλάσματα, χωριατόπουλα, τσομπανόπουλα και βοσκοπούλες είχαν χτυπηθεί, διότι ευρέθησαν εις κακήν ώρα, σημά στο κρύο πηγάδι. Η απλόχερη και σκιερή φύση του νησιού, σε συνδυασμό με τη δυσιδαιμονία των κατοίκων, φτιάχνουν ένα παραμυθένιο τοπίο. Μου εφάνει ότι το δέντρον μικρόν κατά μικρόν μετέβαλεν όψιν είδος και μορφήν.
οι δύο παμέγιστοι κλάδοι μου εφάνισαν ως δύο βραχίονες, χείρες ορεγόμενε εις το άπειρον. Και το βαθύφεον αϊθαλές φύλωμα μου εφάνει ως κόμη πλουσία κόρης, αναδεδειμένη προς τα άνω. Α, δεν είναι δένδρον, είναι κόρη. Και τα δένδρα, όσα βλέπομεν, είναι γυναίκες. Μερικές φορές το τοπίο συμμετέχει και το ίδιο στη δράση. Στο διήγημα η Φόνησα, η Φραγκογιανού τρέχει καταδιωκόμενη από την αστυνομία για τα εγκλήματά της. Καταφεύγει σε άβατη περιοχή, στο Κακόρεμα, ένα γκρεμό που μοιάζει να την τιμωρεί. Κάτω εις το Κακόρεμα, χαμηλά εις το βάθος, η λήθη εχόρευων δαιμονικών χωρών. Ανορθούντος έμψυχη και κατεδίωκον τη Φραγκογιανού και την Ελιθοβόλουν, ως να εσφεντονίζοντο από αοράτους τιμωρούς χείρας. Η Χαδούλα η Φράγκισσα, σκιαθή της αγέννημα θρέμα, είναι η ηρωίδα του διηγήματος. Επιβλητική και απόκοσμη μέσα στην εγκληματική τρέλα της, όταν ψηλώνει ο νους της, δεν πάβει να είναι μια γυναίκα του νησιού της που συμμετέχει στην κοινή μοίρα των συντοπιτών της και κυρίως των γυναικών. Τι αυτή πρίκα εδώ και νογερός σταθαρός στην θυγατέρα του. Άλλος αυτή ή το μοναχοκόρι. Να μην δεχθώσουν τα πρικιά, να μην δεχθώσουν. Εις μάτιν, ούτε ο γαμπρός, ούτε οι αδελφοί είδαν τα απελπισμένα νεύματα. Στο τέλος της Φόνησας, η θάλασσα καταπίνει τη Φραγκογιανού. Η γραία Χαδούλα έβρε τον θάνατον εις το πέραμα του Αγίου Σώστη, εις το ίμιση του δρόμου, μεταξύ της θείας και της ανθρωπίνης δικαιοσύνης. Η θάλασσα, που αλλάζει εύκολα και απρόβλεπτα μορφή, γίνεται συχνά αποδέκτης της αλληγορίας. Μερικές φορές γίνεται τάφος για πολλούς ήρωες του Παπαδιαμάντη που πνίγονται. Στο μυρολόγι της Φώκιας η Ακριβούλα γλιστράει και πέφτει στη θάλασσα. Το Κοχύλι, η παραλία όπου πνίγεται το κοριτσάκι, είναι κάτω ακριβώς από το νεκροταφείο και περιγράφεται ως συνέχειά του. Δεξιά, κατήρχεται ο μαλότερος, πλαγιαστός, ο κρυμνός του γυλόφου, εφού ήτο το κημητήριον. Και εις τα κλήτη του οποίου εκυλίοντο αενάως προς την θάλασσαν την πανδέγμονα τεμάχια σαπρών ξύλων από ξεχώματα ή τι ανακομιδάς ανθρωπίνων σκελετών λείψανα από χρυσές γόβες ή χρυσοκέντητα υποκάμισα νεαρών γυναικών συνταφέντα ποτέ μαζί των και άλλα του θανάτου λάφυρα. Η θάλασσα όμως είναι και ζωή. Ακόμα και ο έρωτας συνδέεται με τη θάλασσα. Στο όνειρο στο κύμα, η θέα της μοσχούλας που κολυμπάει συγκινεί τον αφηγητή που νομίζει πως βρίσκεται μπροστά σε ένα όραμα. Ήτον πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον επιπλέον εις το κύμα. Ήτον ηρείς, νύμφη, σιρήν πλέουσα. Ως πλέει ναύς μαγική, η ναύς των ονείρων. Η θάλασσα είναι και πηγή πλούτου για όσους τη δουλεύουν. Οι ναυτικοί του νησιού φεύγουν για ταξίδια που τρέφουν τις οικογένειές τους ή για ξενιτεμό σε μακρινές χώρες από όπου σπάνια γυρίζουν. Γράμματα κρατάνε ζωντανή την ελπίδα της επιστροφής. Ούτε γράμμα ούτε ενθύμηση. Με ξέχασαν εκείνα τα παιδιά. Έχουν 7 χρόνια που λείπουν. 4 έχουν να μας γράψουν.
άλλοτε ως μεμονωμένα άτομα, άλλοτε ως τύποι ανθρώπων, οι κάτοικοι της Κιάθου ξεδιπλώνουν τη ζωή τους από αφήγηση σε αφήγηση. Ο Γερομορφούλης, οικοκύρης της πρώτης επί του θαλασσοπλήκτου βράχου οικίας, ιδού, εξύπνησε, κατήλθεν, λύει την βαρκούλαν του και πηγαίνει διαπρινών γύρων περί των λιμένα. Η Αλοΐνα, η νοικοκυρά, άνοιξε την πόρτα του μπαλκονιού της και τεινάζει στην θάλασσα τα συνδόνια της. Ο Μαστρομεθινός έχει καταβεί ήδη στον Αιγιαλόν και καλαφατίζει μίαν βάρκαν συρμένην στην άμμο επί της ξύλινης εσχάρας. Θελκτικά μέσα στην αθωότητά τους είναι τα κοριτσάκια του νησιού. Ήταν πρώτον το Μαριό και το Λενιό και το Κατερινιό, τα τρία κοράσια της οικίας. Ήλθον το Φιλιό το Βελισάρικο και το Μαχό το Πορταρίτικο, το Κατινιό η Παπαδοπούλα και η Ευανθία η Καπετανοπούλα. Και τελευταία ήλθαν η Μόρφο η Σερετούλα και το Κυρατσό και το Ασημινιό και προσετέθηκαν στα σάλας. Μαζί με αυτά τα κορίτσια πλήθος αγοριών, τα περισσότερα αγιόπεδα, όπως τα ονομάζει ο Παπαδιαμάντης, που οργώνουν τις γειτονιές του νησιού. Ο ίδιος ο αφηγητής, αναθυμούμενος στην παιδική του ηλικία, νιώθει ξένος και παρήσακτος στις παρέες αυτές των παιδιών, όπως ακριβώς και ο μικρός του ήρωας στο διήγημα «Ολόγυρα στη λίμνη». Αλλά εσύ, φίλε, ευθώνεις μάλλον τους μικρούς δεκαετής παιδας, τους ανασηκώνοντας την περισκελίδα έως των μυρών, φέροντας τα πέδιλα εις το θυλάκιον και θαλασσώνοντας υπέρ το γόνι εις το κύμα. Και η μήτυρ σου, η φιλότεκνος, όχι μόνον δε σου επέτρεπε να τρέχεις, όπως άλλοι, ανυπόδιτος κι εσύ, αλλά απίτη να φορείς και κάλτσες. Ακόμα και όταν είναι ενήλικας, ο αφηγητής στέκει απόμακρος από τους υπόλοιπους συντοπίτες του. Είναι αυτός που διηγείται τις ιστορίες τους, αλλά ταυτόχρονα είναι και εκείνος που τους παρατηρεί, έχοντας μια εξωτερική οπτική. Όπως ο Γεροπαρθένης, ο ήρωας του διηγήματος η μάγισσας. Μόνον που εθαύμαζε να βλέπει. Ο Παπαδιαμάντης είχε ανατραφεί μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα από παιδί, καθώς ο πατέρας του ήταν παπάς. Ένθερμος ψάλτης και ο ίδιος συμμετέχει στη θρησκευτική ζωή του νησιού του. Αναζητά στην κατάνυξη της ψαλμωδίας, στην αγιοσύνη του Βυζαντίου, τη γαλήνη. Και η χάρη σου ξαπλώθηκε ως τα πέρατα του ειρηνικού νησιού της Κιάθου. Ω Παναγία μου, κόρη πάναγνη, καλή, κι ίσως να φτάσει κι ως εμένα και να απλώσει γαλήνη στην ψυχή μου την αμαρτωλή. Αυτός ο μάλλον απόμακρος άνθρωπος, με μια κάπως πικρή αίσθηση της ζωής του, εμπνέεται από μια βαθιά αίσθηση του θείου. Μερικές φορές μάλιστα η θρησκευτικότητά του γίνεται οραματικός μυστικισμός. Δηλαδή βιώνει τόσο έντονα το θρησκευτικό συνέστημα που του παρουσιάζονται οπτασίες και του υπενθυμίζουν το βάρος της ίδιας του της ζωής. Μόνον ενδομήχως εις το βάθος της συνειδήσεώς μου μία φωνή ή της ομοίαζε με χρησμόν οικούσθη αμυδρός να ψιθυρίζει, είπαγε, ανίατε, ο πόνος θα είναι η ζωή σου. Ο Παπαδιαμάντης καταφέρνει να κλείσει σε ένα μικρό νησί την περίπλοκη ανθρώπινη ψυχολογία, δίνοντας παράλληλα μια διάσταση μαγική στην ανθρώπινη εποποιία που δεν τελειώνει ποτέ. Σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου.
Περιόραν Τετάρτην εγίνε το η έξοδος της Ιεράς Λιτανίας. Η κρότη των κοδόνων μας προέπεμπον, η σελήνη φθήνουσα μας προϋπήντα εξ ανατολών, ο φλίσβος των κυμάτων εχαιρέτιζε την ιεράν πομπήν από τους αιγιαλούς μας. Το λαμπρόν ορθογόνιον κουβούκλιον σε λαγίζον από σειράν λαμπάδων πάμφωτον εκρατήτο από έξ ρωμαλαίους ναυτικούς. Ο λαός οικολούθη λαμπαδιφορών, οι άνδρες ή τα εγυναίκες. Το ιερόν επιτάφιον υφίστατο ενίοτε κυματοειδείς λυκνισμούς ως μυστηριώδες πλοίων, το οποίον σκαμπανεβάζει εις τα σανοφερίας και κατοφερίας του δρόμου και ή το μακρόθεν έκλαμπρον θέαμα. Οι πιστοί όλοι με αναμένες λαμπάδας εξήλθον εις το ύπεθρον υπό το αμαυρωθέν φέγγος της φθηνούσης σελήνης, ενώ η αυγή έλαμπεν ήδη ροδίνη και ξανθή προπέμποντες των επιτάφιων αγλαόφωτων με σειράς λαμπάδων. Και η άβρα πραία εκείνη ρέμα τους πυρσούς χωρίς να τους βίνει, και η άνοιξης έπεμπε τα εκλεκτότερα αρώματά της εις τον παθόντα και τα φέντα, ως να συνέψαλε και αυτή «Ω γλυκή μου αίαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον», και η θάλασσα φλισβίζουσα και μορμήρουσα παρά των αιγιαλών επανελάμβανε «Ήμι γλυκύτατε Ιησού». Ιδού ακούονται μακρόθεν ψαλμωδίε γλυκύτατε και τρυφερή ως κλαφθμή, ως θρήνη. «Δώσ' μη τούτον των ξένων». Ψάλουσι το πομπικόν άσμα, τον ήλιον κρύψαντα, το εξώδιον μέλος, το τρυφερόν εκείνο τροπάριον, το οποίον συγκινεί και τα άψυχα. «Δώσ' μη τούτον των ξένων». Ο Ιωσήφ παρακαλεί τον Πιλάτον ή να επιτρέψει αυτό να θάψει τον ξένον Ιησούν και ονειδισμένον. Ψάλουσιν οι μελήφθονγοι ψάλτε, ακολουθούνται στην λιτανίαν του επιταφείου και υπηχεί ο λαός ως διενός στόματος. «Δώσμη τούτον τον ξένον». «Ω πατρίς μου μικρά, πόσον μεγάλη είσαι εν τη θρησκεία σου». Η μελωδία γλυκυτάτη ολοέν προσεγγίζει. «Όπισθεν οικειών, νεφέλε φωτεινέ από των καιωμένων λαμπάδων αναβαίνουσι προς το στερέωμα. Η ευωδία των θυμιαμάτων τα οποία καίονται κατά την δίωδον του επιταφείου από τα σοικία όλας φθάνει από μακράν ως άρωμα αυτής της νυχτός ανέκφραστον. «Δώσμη τούτον των ξένων». Πρέπει να ειδείτε την λιτανίαν του επιταφείου κατά την αυγήν, ότε δεν είναι ούτε ημέρα ούτε νύξ, ή μάλλον με ολίγην ημέραν και πολλήν νύκταν, με ολίγο φως και με πολλά άστρα, καμιά φορά με σελήνην λειψίφωτον, ότε το θέαμα γίνεται υπερκατανυκτικόν, με ολίγα σαϊδόνας και πολλά πρωινά πουλιών χαιρετίσματα, με ολίγον ευωδιάζοντα άρωμα πρωινών αέρα και με πολύ θυμίαμα, και κάτω το κύμα μελανόθεων εφούν αντανακλώνται των ιερών λαμπάδων εχρυσέ λάμψης. Ιδού η ιερά λιτανία προσεγγίζει ήδη στο ναόν. Προηγούνται τα εξατέρυγα και ο μέγας ξύλινος Άγιος Σταυρός. Ήτα ο κλήρος με χρυσά βυζαντινά άμφια θαύμα υφαντικής και πελκυτικής εξαίσεων, και ήτα το ιερόν κουβούκλιον. Τι εύμορφον λεπτούργημα, ως να είναι ζωγραφισμένον, τετράγωνον ορθογόνιον, επί τεσσάρων ποδών εριδόμενον, εφού εναποτίθεται ο επιτάφιος θρήνος, ραντισμένος διαφύλων ρόδου, βιολέτας και δεντρολιβάνου.
και άνωθεν αυτού, δια τεσσάρων χιονίσκων, επιβαστάζεται ο θολίσκος αυτού, θαύμα ξυλογλυπτικής, ως θόλος Ναΐσκου, καλήμορφος, φέρον επί της κορυφής, επίχρυσον ξύλινον στέμα, από λίγων εις σταυρών, ενώ έσωθεν, άνω του επί τα θείου θρήνου, κρέματι ως σαν πολυέλεος, έτερων τεχνητών στέμα εκ χρυσοχάρτου και τεχνητών ανθέων, στήλβων ακτινοτός με τα μαρμαριγών εν το φωτί των λαμπάδων. Σειρά λαμπαδίσκων επιστέφει των θόλων του κουβουκλίου, ενώ τέσσαρες φανίσκοι κομψή εις τας τέσσαρας άκρας θέγγουσι με ιέλους χρωματιστάς. Ποσάκης δακρύων εξαγνώστου χαράς, έμεινα κρυφά εις την γωνίαν εκεί κάτω ακίνητος, όσο φιλάργυρος, ο φοβούμενος μη κλέψωση των θησαυρών του. Έμεινα να βλέπω κρυφά-κρυφά την τρυφεράν αυτήν του επιταφείου κομπίν, κατερχομένην από τον ανήφορον, εις πνέον βαθέως εν άσθματι, ως εντός κήπου ανθέων, ως να ήθελον να ρωθήσω διαμιάς όλην εκείνην την μαρμαριγήν, ως να ήθελον να χορτάσω όλην εκείνην την αχόρταστον μαγείαν. Είναι συνήθεια αρχαιοτάτη εις την νήσον, αφού ο επιτάφιος εν λιτανία περιέλθει εν ωραίο πανοράματι την ενορίαν όλην, κατά την επιστροφήν να κλείονται επίλε του ναού και να μην επιτρέπεται η εις αυτόν είσοδος του επιταφείου. Παρίσταται κατά τρόπον παράδοξον η σκηνή της εισάδου καταβάσεως του Σωτήρος, ως φέρεται τούτο εν τη εκκλησιαστική παραδόση. Τότε ο πρώτος των εφημερίων προσεγγίζων εις τα σπήλας και λέβει επιτακτικός κρούων αυτάς και κράζων. Άρατε πυλάς οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ο δε έσωθεν των κεκλεισμένων πυλών παρά τα κλήθρα υποκρινόμενος τον Άδην, ερωτά αυθαδός. Τι σε αστινούτος ο βασιλεύς της δόξης. Η επιτακτική κέλευσης, ως και η αυθάδης ερώτησης, επαναλαμβάνονται εκ τρίτου. Και τότε, την τρίτην φοράν, ο ιερεύς, οθόν ισχυρός, δια του ποδός και των χειρών τας πύλας, αναφωνεί εν κυριαρχική δυνάμη. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Και ανοίγει βασιλικός και αυταρχικός τας πύλας και ούτως εισέρχεται εις τον ναόν ο επιτάφιος. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ο έρωτας στα χιόνια. Καρδιά του χειμώνος, Χριστούγεννα, Άι Βασίλης, φώτα. Κι αυτός εσηκώνεται το πρωί, έριπτεν εις τους ώμους την παλιάν πατατούκα του, το μόνο ρούχο που εσώζεται ακόμη από τους πρώτης δυστυχίας του χρόνους, και κατήρχεται εις την παραθαλάσσιον αγοράν, μορμυρίζων, ενώ κατέβαιναν από το παλαιόν μισογκρεμισμένον σπίτι με τρόπον ώστε να τον ακούει η γειτόνισσα.
Σεβδάς είναι αυτός. Δεν είναι τσορβάς. Έροντας είναι. Δεν είναι γέροντας. Το έλεγε τόσο συχνά, ώστε όλες οι γειτονοπούλες όπου τον οίκουαν, του το εκόλλησαν ως παρατσούκλι. Ο Μπαρμπαγιανιός ο έροντας. Διότι δεν ήταν πλέον νέος, ούτε εύμορφος, ούτε άσπρα είχεν. Όλα αυτά τα είχε φθείρει προχρόνων πολλών, μαζί με το καράβι, εις την θάλασσαν, εις την Μασαλίαν. Είχεν αρχίσει το σταδιόν του με αυτήν την πατατούκαν, όταν πρωτομπαρκάρισε ναύτιση στη βομβάρδαν του εξαδέλφου του. Είχεν αποκτήσει από τα μερδικά του, όσα ελάμβαναν από τα ταξίδια, μετοχήν επί του πλοίου, ή τα είχε αποκτήσει πλοίων ειδικών του και είχε κάνει πολλά ταξίδια. Είχε φορέσει αγγλικές τσόχες, βελούδινα γελέκα, ψηλά καπέλα, είχε κρεμάσει καδένες χρυσές με ορολόγια, είχε αποκτήσει χρήματα. Αλλά τα έφαγε όλα εν καιρός με τα σφρίνας εις την Μασαλίαν και άλλο δεν του έμεινεν η μη παλιά πατατούκα, την οποία εφόρη πεταχτήν επόμον, ενώ κατέβαινε το πρωί στην παραλίαν για να μπαρκάρει σύντροφος με καμίαν βρατσέραν, εις μικρόν άβλον, ή ίδια να πάγει με ξένην βάρκαν να βγάλει κανένα χταπόδι εντός του λιμένος. Κανέναν δεν είχε εις τον κόσμο. Ήταν έρημος. Είχε νυμφευθεί και είχε χειρεύσει. Είχε αποκτήσει τέκνον και είχε ατεκνωθεί. Και αργά το βράδυ, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, αφού έπινε ολίγα ποτήρια για να ξεχάσει ή να ζεσταθεί, επανήρχεται εις το παλιό σπίτι των μισογκρεμισμένων, εκχύνων εις τραγούδια των πόνων του. Σοκάκι μου μακρύ στενό με την κατεβασιά σου, καμε...